γνωρίζουμε ότι ο εξοπλισμός των απορριμματοφόρων, κυρίως του Δήμου Λουτρακίου, είναι παλαιωμένος. Είναι πολύ παλιός. Αυτό μας δημιουργεί προβλήματα με τα συνεχή σέρβις στα αυτοκίνητα, συνεχές επισκευές, όχι σέρβις, συνεχές επισκευές στα αυτοκινήτων. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που το φόρτο εργασίας είναι μεγάλο, παρουσιάζονται πολλά προβλήματα, κινητοποιούνται τα απορριμματοφόρα και δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες προς τους δημότες. Αποφασίσαμε την υπηρεσία να προχωρήσουμε στην αγορά τριών απορριμματοφόρων και ενός γερανού, γιατί αυτή τη στιγμή τα απορριμματοφόρα μας είναι τόσο παλιά, μας πω ημερομηνίες του 1989, του 1998, του 1999, του 2001, που αυτό το πήραμε από το χτέο και το λειτουργούμε, το 2003, και να ξέρετε, έχουμε μόνο τρεις πρέσες. Οι βαρέλες είναι τα παλιά απορριμματοφόρα που κυρίζουν και οι πρέσες. Και όπως καταλαβαίνετε και σύντομα, μελλοντικά, θα χρειαστούμε και άλλο απορριμματοφόρο, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε σε προσκοπιστοποίηση όλοι οι Δήμοι και θα πρέπει να έχουμε απορριμματοφόρα τέτοια ώστε μπορούν να εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες του Δήμου. Επίσης, προχωρήσαμε στη σκέψη να πάρουμε ένα γερανό 20 μέτρα δυνατότητα ανύψωσης, καλωδοφόρο, όχι γερανό, καλωδοφόρο, για τις υπηρεσίες πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και είναι ένα προχωρημένο όχημα που βασίσαμε, κάνουμε στην τεχνική έκθεση, τεχνική μελέτη, ένα τέτοιο πνευματοφόρο ώστε μπορεί απάνω στο καλάθι να υπάρχει ειδικές υποδοχές να μπορούν να παίρνουν τα εργαλεία. Η ψαλίδια, η πριόνια, ό,τι κατσαβίδια ηλεκτρικά να μπορέσουν να, και να είναι και όσο γίνεται πιο ασφαλή. Αυτή τη στιγμή τους δύο γερανούς που έχουμε, δεν είναι αρκετοί, δεν βαστάρουν με τίποτα. Ήδη δημιουργούνται πολλά προβλήματα και συνεχώς συνεργεία χρειάζεται να τα πηγαίνουμε. Και αποφασίσαμε να πάμε σε μια θέση στο leasing, γιατί καταλάβαμε ότι είναι η οικονομικότερη λύση για το Δήμο, γιατί ποτέ δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε όλα αυτά τα απορριμματοφόρα μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο. Είδαμε ότι μέσα στη μελέτη και στο leasing τα σέρβις και επισκευές της καλύπτει η εταιρεία που θα μας δώσει τα απορριμματοφόρα, καθώς και τα λάστιγα, η αλλαγή στα λάστιγα του αυτοκίνητου. Μέσα σε 5 χρόνια που κάνει το leasing, μετά τα απορριμματοφόρα και το ανυψωτικό μηχάνημα, το καλωδοφόρο θα έρθουν στο Δήμο, στην κυριότητα του Δήμου, με 1 ευρώ το κάθε όχημα. Και ασφάλεια, την ασφάλεια την πληρώνουμε εμείς. Ασφάλεια. Τα λάστιχα τα αυτοκίνητα. Τώρα, είδαμε ότι ρωτήσαμε και διάφορους άλλους δήμους που έχουν προχωρήσει σε αυτή τη λύση. Όπως πρόσφατα ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στην αγορά και τον απορριμματοφόρο με αυτόν τον τρόπο του λύση. Και είδαμε ότι είναι ο συμφερότερος και ο οικονομικότερος για το Δήμο. Αν σκεφτείτε το 2016 για επισκευές στα μάξια του Δήμου είχαμε 140.000 ευρώ. Και τα περισσότερα από αυτά ήταν για τα απορριμματοφόρα. Πιστεύω στο διάστημα της πενταετίας, αν κοιτώμε 40.000-50.000 το χρόνο με τις επισκευές που είχαμε μέχρι τώρα, το κόστος θα είναι πολύ χαμηλό και θα γλιτώσουμε λεφτά. Καθώς και καινούργια οχήματα που θα είναι, θα έχουμε και λιγότερα καύσιμα. Δεν θα είναι μηχανές τώρα, είναι τόσο χρόνια, 20 χρόνια και 30 χρόνια τα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε τα απορριμματοφόρα πώς λειτουργούν και δεν είναι και φιλικά προς το περιβάλλον τα παλιά. Και ασφαλή, προπατώσεις ασφαλή. Και θα ήθελα να προσθέσω το κάθε απορριμματοφόρο, έχει και κάδο που πλένει θα πλένει τους κάδους από πίσω. Πλυντήριο κάδο του καθένα απορριμματοφόρο. Και το ένα θα έχει και γερανό, που θα είναι και στον Αγιωτόδα, που θα πούνε υπόγειοι κάδοι. Οι υπόγειοι κάδοι που θα πούνε στον Αγιωτόδα δεν μπορεί να ασφαλεί. Αυτά δεν έχω κάτι να σου επιπληρώσω. Πού θα πούνε υπόγειοι κάδοι. Όχι, θα πούνε 2-3. Δύο υπόγειοι κάδοι. Στην ΠΕΟΑΡ. Στην ΠΕΟΑΡ, στην Εκκλησία, σκεφτόμαστε ένα σημείο και το άλλο. Να δούμε τα δίκτυα. Θα δούμε βέβαια και τα δίκτυα, θα δούμε έτσι λέμε τώρα. Μία ερώτηση μου. Αυτό,
από οικονομικής άποψης, αν έχετε υπολογίσει το μίσθωμα, το ημιναίο, πόσο θα σας βγει, δηλαδή στο τέλος, αν είναι μελέτη. Αν είναι θέμα εξετερευστότητας του Δήμου και δεν μπορείτε απλά να αγοράσετε κατευθείαν, δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά υπάρχει ρευστότητα. Δεν υπάρχει τέτοια ρευστότητα στο Δήμο να αγοράσουμε τα κολληματοπόρα μαζί. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αυτή. Και κάθε χρόνο τα αποδυτικά, ξέρετε, μειώνονται κάπως, γιατί ο κόσμος είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η μηνιαία απόδοση μαζί με το καλοδοφόρο, μαζί με το γερανό θα είναι 16.000 ευρώ το μήνα. Για τέσσερα οχήματα. Τρία πνευματοφόρα και ένα καλοδοφόρο. Και είναι 48 μήνες στους πενταετής, τι είπατε. Πενταετής, πενταετής. Οπότε πάμε. Όχι 16. Πόσο είπε. 15 και 3, 18, 19. 15, όχι 17, 18. 18, 19. 19.000 το... Ομοφωνά.